για να εορτάσουμε την μεγάλη αυτήν εορτή με την οποία ουσιαστικώς κλείνει το εκκλησιαστικό μας έτος. Γνωστού όντως ότι το νέο εκκλησιαστικό έτος, το κάθε εκκλησιαστικό έτος, αρχίζει από τις 1ης του μηνός Σεπτεμβρίου. Ο Τίμιος Πρόδρομος λοιπόν, ο Κύριος, ο προϊστάμενος της Ιεράς αυτής Συνάξεως, μας συνεκάλεσε για να μας στρέψει πνευματικώς, για να μας αφυπνίσει, για να μας δώσει δύναμη, προοπτική, κουράγιο, μαθήματα ζωής, τόσο απαραίτητα σήμερα για όλους μας, καθώς πράγματι η εποχή μας έχει πολλές και μεγάλες ομοιότητες με την εποχή κατά την οποία ζούσε ο Τίμιος Πρόδρομος. Ποιος ήταν όμως ο Τίμιος Πρόδρομος? Ας κάνουμε μία μικρή αναφορά, έτσι ώστε σε αυτή να θεμελιώσουμε τις σκέψεις μας και πάνω σε αυτή να εξάγουμε τα συμπεράσματα και τα μηνύματα που είναι τόσο απαραίτητα. Ήταν γόνος του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ, παιδί του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ. Ο Ζαχαρίας ήταν ναός, ήταν ιερεύς στο ναό του Θεού του Υψίστου. Και μάλιστα ο Τίμιος Πρόδρομος υπήρξε το παιδί του θαύματος και της προσευχής.